Πρωτού ξεκινήσουμε και τα προημερησία σε όλες τις ερωτήσεις, κάτι θέλει να αναφερθεί ο Δήμαρχος. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να αναφερθώ στα ζητήματα στο χώρο της εκπαίδευσης που συντελούνται το τελευταίο διάστημα με αποκορύφωμα αυτό που έγινε την Παρασκευή με τον Νηπιαγωγείο Σκοπέλου. Έχω συντάξει ένα κείμενο, μία πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο φυσικά χρήζει βελτίωση ενδεχομένως, αν κρίνεται κάτι ότι θέλετε να συμπληρωθεί. Θα σας το διαβάσω με σκοπό να πάρουμε μία απόφαση στη συνέχεια. Απλά το διαβάζω από τώρα. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα της εξελίξης στον χώρο της εκπαίδευσης στο Δήμο μας. Έχουμε δε γίνει μάρτυρες εφαρμογής δυσμενών αποφάσεων, όπως για παράδειγμα τις αναγκαστικές μετακινήσεις μαθητών σε άλλα σχολεία, τις αποφάσεις μη έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων, τις συγχωνεύσεις τμημάτων, όπως η πρόσφατη συγχώνευση δύο τμημάτων σε ένα στο Νηπιαγωγείο Σκοπέλου. Απολογιστικά, ως τώρα, οι επιπτώσεις αποτιμώνται στην ευρύτερη υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης, στη δυσχέρεια της καθημερινότητας των μαθητών και των οικογενειών τους, στην αναστάτωσή τους και εν γέννη στην επιβάρυνση ψυχολογία τους, ειδικότερα δε αυτών που βρίσκονται στην τελευταία τάξη του Λυκείου και σε μια κρίσιμη περίοδο εν αναμονή των πανελληνίων εξετάσεων. Ομοίως όμως η αναστάτωση αφορά και στους εργαζομένους εκπαιδευτικούς των σχολείων του Δήμου Μυτιλήνης εξαιτίας της απώλειας οργανικών θέσεων που ακολουθούν τις συγχωνεύσεις. Ο Δήμος μας, ως περιφερειακός Δήμος και ακόμα περισσότερο ως νησιωτικός Δήμος, πρέπει να την κάνει ενίσχυση με κάθε τρόπο προκειμένου να διατηρήσει την πληθυσμιακή του σταθερότητα. Θα έπρεπε δε να την χάνει ειδικότερης μέρημνας από τους εμπλεκόμενους κρατικούς φορείς, προκειμένου οι δημότες του και η νέα γενιά του να μην έρχονται αντιμέτωποι με προβλήματα τέτοιας φύσεως. Θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται δικαιότερα και ισότιμα, όπως η περιφερειακή δήμη κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατόπιν των παραπάνω, καταθέτω πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης ως ακολούθως. Ως Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και ως δημότες του Δήμου Μυτιλήνης, την υποστήριξή μας σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, να δηλώσουμε την αντίθεσή μας εν λόγω καταργήσεις και δυσμενής αποφάσεις και να προχωρήσουμε σήμερα σε ορισμό επιτροπής αποτελούμενη από εκπρόσωπο ή εκπροσώπους του Δημοτικού Συμβουλίου, εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργάνων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με αποστολή τη μετάβαση του Υπουργείου Παιδείας, την επί του θέματος διεξοδική συζήτηση με τον αρμόδιο Υπουργό και τέλος την έκφραση του αιτήματος ανέρεση των αποφάσεων των συγχωνεύσεων τμήματων που δρομολογήθηκαν στο Δήμο μας. Ευχαριστώ. Κοντά μας βρίσκεται η κυρία Ασιδέρη, νομίζω ότι θα της δώσουμε το λόγο. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων Σκοπέλου. Δεν νομίζω ότι έχουμε αντίρρηση, να εκφράσει και εκείνη την άποψή της, να την ακούσουμε. Κυρία Σιδέρη. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σας, ακούμε. Ήρθα εδώ να πω και εγώ ότι έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα στο σχολείο μας. Είναι από την περασμένη εβδομάδα. Ξαφνικά μας είπαν ότι... βασικά δεν μας το έχουν πει καν αυτό, δεν είναι καν επίσημο. Είναι όλα επίσημα. Ότι συγχωνεύονται τα δύο τμήματα. Είχαμε δύο τμήματα, ήταν 25 παιδάκια, έφυγε το ένα με τα γραφή, έμεινα 24. Γι' αυτό το λόγο και μας συγχωνεύουν τα δύο τμήματα, τώρα θα κάνουν ένα. Απλά προσπαθούμε και φωνάζουμε και προσπαθούμε να βρούμε το δίκιο μας, γιατί το τμήμα εννοείται πως θα έχει πάρα πολλά παιδάκια μέσα, 24, για μία δασκάλα. Και έχουμε και αρκετά ζητήματα, τα οποία συνέχεια με κρίνουν που τα λέω, αλλά δεν τα λέω για κακό. Δηλαδή υπάρχουν δύο παιδάκια που έχουν αυτισμό, πρέπει να τα βοηθήσουν. Μέσα σε 24 άλλα, 23 άλλα παιδάκια δεν μπορούν να κάνουν μάθημα, δεν μπορούν να προχωρήσουν. Υπάρχουν παιδάκια που έκαναν επαναφύτηση. Αυτά τα παιδάκια θα ξαναεπαναφυτίσουν, σίγουρα, γιατί δεν θα πάνε μπροστά. Πρέπει να τα βοηθήσουμε. Αυτό φωνάζουμε και λέμε πόσες μέρες τώρα, αλλά δεν μπορεί να μας βοηθήσει κανείς. Παντού βρίσκουμε ένα τείχο. Και το θέμα είναι ότι δεν μας ακούνε κιόλας. Μας λένε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα, μην προσπαθείτε, μην φωνάζετε. Αφήστε τώρα. Εμείς από την Παρασκευή έχουμε
κλείσει το σχολείο, κατάργηση δηλαδή, δεν αφήνουμε τη δασκάλα μας να μπει μέσα. Υπήρχαν δύο δασκάλες, ήταν δύο δασκάλες του πρωινού τμήματος, τα δύο τμήματα, και μία δασκάλα του ολοημέρου. Επειδή ήταν η τελευταία δασκάλα που ήρθε του ολοημέρου, μας την πήραν. Χωρίς όμως να ξέρουμε ακόμα κάτι, να μας το έχουν στείλει κάποιο χαρτί στη διευθύνση, προϊσταμένη, δεν ξέρω κανείς μας τίποτα. Απλά την πήραν την Παρασκευή την κυρία και τη είπαν ότι πρέπει να φύγει και να πάει στο σχολείο που την τοποθέτησε τώρα. Γενικώς έχουν αναστατωθεί όλοι και κυρίως τα μωρά, τα παιδιά. Έχουν αναστατωθεί γιατί χάνουν τα δασκάλια τους, γιατί είμαστε ήδη ένα μήνα στο σχολείο. Και είχαν βρει ένα ρυθμό, είχαν βρει όλα, εκπαιδευτικοί και παιδιά, και τώρα ξαφνικά πάμε στο μηδέν. Αυτά είναι σημαντικά όλα αυτά νομίζω, αλλά δεν θέλει να μας ακούσει κανείς. Δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σέκερτζη που με φώναξε σήμερα εδώ για να το πω. Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε, είτε εσείς είτε και εμείς μαζί. Εννοείται ότι όπου είναι να πάμε, θα πάμε. Θα πάμε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τα παιδιά. Τα παιδιά. Και πραγματικά, έτσι όπως πάει η κατάσταση, στο τέλος θα κλείσει και το νηπιαγωγείο του Σκοπέλου. Παίρνουμε παιδάκια, θα κλείσει και αυτό. Κύριε Αλεξανδρία. Να ρωτήσω κάτι. Καλησπέρα και από μένα. Επειδή την χάνει να γνωρίζω το θέμα και το έγγραφο που έχετε κάνει σαν σύλλογος γονέων, έχει έρθει στο γραφείο του κυρίου Αθανασίου. Ζητήσατε τη βοήθειά του. Έχω μιλήσει με την περιφερειακό, την κυρία Στρατάκη. Και από ό,τι γνωρίζω, σήμερα 11 η ώρα, 10 δεν το βάθηκος, ήσασταν εκεί. Θα ήθελα να μου πείτε, επειδή εμένα μου είπε κάποιες λύσεις, μου έδωσε κάτι, να. Θα ήθελα να μου πείτε κι εσείς τι σας είπε, τι διεμήθηκε εκεί πέρα, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να μπορώ σας βοηθήσουμε. Μπορώ να τα πω σίγουρα όλα αυτά. Ορίστε. Μπορώ να τα πω σίγουρα όλα αυτά. Δεν ξέρω αν σας βοήθησε και ήταν, αν δίνετε λύσεις. Η λύση ήταν να ανοίξουμε μία πρωινή υποδοχή, έτσι λέγεται. Ναι. Να ξεκινήσει δηλαδή η ώρα που υποδέχονται τα παιδάκια στις 7.30. Το οποίο δεν υπάρχει πουθενά στη Γέρα. Δεν υπάρχει άλλο σχολείο με πρωινή υποδοχή. Παρ' όλα αυτά όμως ζητούσαν γονείς πρωινή υποδοχή. Αλλά δεν έγινε εφικτό από κανένα σχολείο. Για ποιο λόγο, υπάρχει λόγος που δεν θα έγινε. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε και τις δύο απόψεις για να μπορέσουμε είναι να καταλήξουμε κάπου. Ναι. Υπάρχουν, ναι, δεν συμπληρώνει, αλλά και ξέρω ότι υπάρχει και δάσκαλος παράλληλης στήριξης. Υπάρχει. Εκεί. Ναι, υπάρχει. Και με τη δεύτερη, τώρα που θα γίνουν πάλι προσλήψεις, νομίζω ότι θα φέρουν καινούριο δάσκαλο, δασκάλα, δεν ξέρω τι αυτό θα είναι. Αυτό μας το απέριψαν. Αυτό δεν μας το είπαν, αυτό μας το απέριψαν. Θα γίνουν οι προσλήψεις τέλος του του Νοέμβρη. Του Νοέμβρη. Ναι. Ναι. Αυτό γνωρίζω. Τώρα, τι και εμείς τα γνωρίζουμε, παρακάτω, αλλά μας είπαν ότι ναι μεν να το κάνουμε αυτό, δηλαδή είναι 24 παιδάκια, να έρθουν στο Σκόπελο κάποια ακόμη για να παιδάκια. Να μπορέσει να ανοίξει και δεύτερο τμήμα να είσαι όχι, στενό. Όχι. Να ξεκινήσει έτσι και αν το Νοέμβρη μας δικαιολογήσει δεύτερη δασκάλα, να έρθει. Αν δεν μας δικαιολογήσει και δεν μας δώσουν δεύτερη δασκάλα, πάει να πει ότι αυτή η ήδη μία που έχουμε και δεν θα τα βγάλουμε πέρα με το 24, θα έχει και 26, 27, 28 όσα έρθουν στο Σκόπελο. Παρ' όλα αυτά όλοι είμαστε στο πλευρό σας και νομίζω θα βοηθήσουμε. Τώρα ναι, κάνουμε κάποιο διάλογο για να καταλάβουμε ναι, περισσότερο. Βεβαίως. Δεν λέμε βεβαίως ότι δεν θα βρεθεί κάποια λύση βεβαίως για τα παιδιά σας και το σχολείο. Δεν είναι καλό να κλείνουν τμήματα και να χάνουν τις δουλειές τους και αυτό, οι γονείς και τα αυτό παιδιά. Αυτό. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος για αυτό το θέμα θέλει να τοποθετηθεί και... Ως εκπαιδευτικός περισσότερο, αλλά και ως αυτοδιοικητικός τόσα χρόνια, θέλω να πω το εξής. Δυστυχώς, ο νόμος είναι νόμος και εφαρμόζεται σε κάθε άκρη της χώρας και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί δεν υπάρχει μια σχετική πρόβλεψη που εμείς ζητούσαμε πάντοτε ως αυτοδιοικητική, τουλάχιστον για τα ακριτικά νησιά
με τις ιδιαίτερες δυσκολίες και τα προβλήματα που δημιουργεί η νησιωτικότητα, όπως επίσης και για κάποιες ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές. Και ο νόμος λοιπόν αυτός λέει ότι όταν πέφτουν τα παιδιά στο τμήμα κάτω από τα 25, τότε γίνεται ένα τμήμα από δύο. Είναι νόμος που ισχύει πάρα πολλά χρόνια και όλες οι κυβερνήσεις προς αυτή την κατεύθυνση δεν έχουν κάνει κάτι διαφορετικό. Στην προκειμένη περίπτωση, ομολογουμένως είναι αρνητική η συγκυρία και πολύ δύσκολο αυτό που πάει να γίνει και να αντιμετωπιστεί από την τοπική κοινωνία του Σκοπέλου και όχι μόνο, και για όλα τα υπόλοιπα ισχύει περίπου το ίδιο πράγμα. Αλλά εγώ θα σταθώ στη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι η αυτοδιοίκηση, η οποία έχει χάσει τις τελευταίες δεκαετίες το επιθετικό εντός εισαγωγικών και διεκδικητικό της πρόσωπο, θα πρέπει να ξαναβάλει μπροστά μέσα από τα συλλογικά της όργανα τις διεκδικήσεις εκείνες, οι οποίες σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις θα ζητήσουν ειδικές ρυθμίσεις, έτσι ώστε να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα σε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή να μην είναι δυνατόν στα 24 παιδιά, έστω και οριακά, να δημιουργήσει και με τέτοιο βαρύ, εντός εισαγωγικών πάλι το βαρύ, φορτίο που έχει το συγκεκριμένο τμήμα, να μην είναι δυνατόν λοιπόν να υπάρχουν μειώσεις θέσεων, κλεισίματα τμήματων και όλο γενικότερα όλη αυτή η προβληματική κατάσταση, η οποία δημιουργεί προβλήματα τόσο στους γονείς όσο και πολύ περισσότερο στα ίδια τα παιδιά. Ενώνουμε λοιπόν και εμείς τη φωνή μας, αλλά θα βάλουμε και αυτή την παράμετρο μέσα, ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από πλευράς του Υπουργείου με διαφορετικό τρόπο να αντιμετωπιστούν με διαφορετικό τρόπο αυτές οι καταστάσεις, έτσι ώστε να επιτύχουμε καλύτερης αντιμετώπισης και στο μέλλον σε παρόμοια φαινόμενα. Κύριε Αποστηρή. Από μεριάς της Λαϊκής Συσπήρωσης και σαν εκπαιδευτικός συνταξιούχος σήμερα, θα ήθελα κι εγώ, όχι σήμερα πια, θα ήθελα να κι εγώ να εκφράσω τη συμπαράστασή μου στον αγώνα που κάνουν οι γονείς του νηπιαγωγείου Σκοπέλου. Όλες αυτές τις μέρες βρεθήκαμε κοντά και ζήσαμε το θέμα. Βιώσαμε την αγωνία αυτών των ανθρώπων που αγωνίζονται για τα παιδιά τους. Είναι όντως, κύριε Πρόεδρε, ένα σχολείο που έχει ιδιαιτερότητες. Έχει δίκιο η Πρόεδρος, δέχτηκε κριτική γιατί ανέφερε τα προβλήματα, αλλά τα προβλήματα είναι υπαρκτά. Υπάρχουν πολλές ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό. Και ο νόμος, εδώ θα ήθελα να διαφωνήσω με τον φίλο και συνάδελφο, ότι ο νόμος δεν βάζει μόνο το όριο, το αριθμητικό. Συνεκτιμά και άλλα ζητήματα. Το είχαμε πει και στο ψήφισμά μας το προηγούμενο, στις 2 Σεπτεμβρίου. Συνεκτιμάμε και τα ζητήματα της κατάστασης, έτσι, των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών που έχουν τα παιδιά. Είμαστε στο όριο, είμαστε οριακά. Οκ, υπάρχουν προβλήματα, ναι. Εδώ υπάρχουν 2 παιδάκια, ας πούμε, που είναι αλλόγλωσσα και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να επικοινωνήσει η δασκάλα. Προσπαθεί. Δηλαδή, φανταστείτε αυτή τη δασκάλα με τόσα προβλήματα μέσα σε αυτή την τάξη. Το πρώτο που πασχίζει, όπως μας είπε, είναι η ασφάλεια. Αγωνιά για την ασφάλεια αυτών των παιδιών. Μέσα σε ένα χώρο που αν βάλεις και τα 24 τραπεζάκια, ξέρω εγώ, καθισματάκια κλπ, δεν μένει ελεύθερος χώρος. Στο υπόγειο του σχολείου. Δεν το τονίζω αυτό ότι, ξέρετε, βάλανε τα παιδιά στο υπόγειο του σχολείου. Εκεί ήταν η αίθουσα. Οι γονείς, από ό,τι μας είπαν, βοήθησαν και φτιάξανε οι ίδιοι την αίθουσα. Έτσι, να γίνει, ας πούμε, σωστή κλπ. Και να μπορούν να φυτά το πρώτο τμήμα. Αλλά ως εδώ, δεν μπορεί να μπουν μέσα και να καλύπτουν. Αυτό το Υπουργείο το συνεξετάζει. Η Διεύθυνση το συνεξέτασε. Ή είδε τα παιδιά σαν αριθμούς και είπε, okay, μου λείπει μία νηπιαγωγός, θα την πάρω από εκεί, θα την πάω αλλού. Και ήθελα, κύριε Δημάρχε, συμφωνώ στην πρότασή σας, αλλά ήθελα να επισημανθεί ιδιαίτερα
και προς την κοινωνία έξω, αλλά και προς το Υπουργείο, ότι δεν θα ανεκτούμε από εδώ και πέρα, γιατί θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Ξεκινήσαμε με τα σχολεία στις αρχές του Σεπτέμβρη και βλέπετε ότι ποια είναι η αιτία. Η αιτία είναι ότι ουσιαστικά το Υπουργείο δεν διόρισε οι αναπληρωτές με το σταγονόμετρο. 4 νηπιαγωγούς ζήτησαν εδώ, 2 έστειλε. Καταλαβαίνετε, αρχίζει πλέον μια ιστορία να πάρω από εδώ, να πάω εκεί. Δεν μπορεί να προχωρήσει η εκπαίδευση στο Δήμο μας. Δεν μπορεί να προχωρήσει, δεν μπορεί τα παιδιά μας να ζήσουν και να δουλέψουν μέσα σε ένα τέτοιο σχολείο, που να επικρέμεται η σπάθη της απομάκρυσης εκπαιδευτικού. Πρέπει όλοι μαζί να τονίσουμε αυτό το πράγμα, όπως και πρέπει να φανεί, κύριε, και τελειώνω κύριε Δήμαρχε, ότι ζητάμε ξανά και ξανά, το ζητήσαμε στο πρώτο, ζητάμε διορισμό αναπληρωτών εκπαιδευτικών να καλυφθούν επιτέλους τα κενά και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια. Λοιπόν, πάμε. Κύριε Κατσαβέλη, λέει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Δυστυχώς, ερχόμαστε να επιβεβαιωθούμε όταν συνδικαλιστικοί φορείς και οι αιρετοί του κλάδου από τον Αύγουστο προειδοποιούσαν ότι θα υπάρχουν τέτοια φαινόμενα με βάση αυτά τα οποία είχε εξαγγείλει το Υπουργείο, ότι θα υπάρχουν προβλήματα στις συγχωνεύσεις τμήματων ή και ακόμα θα καταργηθούν τμήματα για να εξυπηρετηθούν οι διορισμοί και να καλυφθούν τα κενά. Είχαν προειδοποιήσει λοιπόν οι αιρετοί του κλάδου και φυσικά και τα συνδικαλιστικά όργανα. Γίνανε παρεμβάσεις στο Υπουργείο, όπου αναδείχθηκαν θέματα πάρα πολύ σοβαρά και εκτός των άλλων, το εκπαιδευτικό και το παιδαγωγικό κομμάτι, δεν αναφέρεται ρητά ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να διασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών. Και φυσικά όταν συγχωνεύεις τμήματα και κάνεις 25 τμήματα σε αίθουσες οι οποίες δεν έχουν τις προδιαγραφές, όπως ανέφερε ο κύριος συνάδελφος, ο κύριος Αυγουστίδης, τα έχουμε γράψει αυτά στο ψήφισμα που είχαμε κάνει. Και φυσικά αναδεικνύαμε και άλλα θέματα. Θέματα ασφάλειας, θέματα πυρασφάλειας, θέματα σεισμών, θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν μπορούν να ελέγξουν τόσα πολλά παιδιά, και ιδιαίτερα στα νηπιαγωγεία, όπου οι νηπιαγωγοί βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου κυριολεκτικά δεν μπορούν να αφήσουν τα παιδιά ούτε ένα λεπτό μόνα τους. Ζητάμε λοιπόν, και το ζητούσαμε, και φυσικά θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία, διότι δεν θα τελειώσουμε εδώ, ζητάμε να υπάρξει μία πρόβλεψη για να μπορέσουν να λειτουργήσουν όλα τα σχολεία και ειδικά σε παραμεθόριες περιοχές, νησιωτικές περιοχές, όπου υπάρχουν ζητήματα τα οποία έχουν αναδειχθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και θα συνεχίσουμε. Μειώνεται ο μαθητικός πληθυσμός της Λέσβου, δυστυχώς. Πάρα πολλά χωριά έχουν πρόβλημα. Και τα επόμενα χρόνια θα το δούμε πάρα πολύ έντονα. Είχαμε προειδοποιήσει πολλά χρόνια πριν. Και φυσικά τώρα έρχεται, γι' αυτό πρέπει λοιπόν να πάρθουν πρωτοβουλίες, αποφάσεις και φυσικά διεκδίκηση στο να καλυφθούν όλες οι θέσεις για να μην έχουμε τέτοια θέματα. Κυρία Χιωτένη. Να συμπληρώσω εγώ λίγο. Δεν θα μιλήσει. Εγώ αυτό που θέλω να σταθώ σήμερα, που πήγα και μίλησα και με την εκπαιδευτικό και με τους γονείς και βλέποντας τα παιδιά όταν τους λέγανε ότι δεν θα έρθει σήμερα η δασκάλα, γιατί μέχρι την Παρασκευή ήταν, στα μάτια τους, το πόσο δύσκολα το πήραν. Το πόσο δύσκολο είναι να πας ξαφνικά, όταν έχεις ξεκινήσει με κάποιο τρόπο τη σχολική χρονιά, να διαλύεις όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί εδώ και ένα μήνα. Και ζητάω κάτι από το Συμβούλιο και από τον Πρόεδρο. Την απόφαση που θα πάρουμε να τη γράψουμε χθες και να φύγουμε σήμερα στην Αθήνα, όσοι μπορούν. Ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε. Πρόεδρε, από ό,τι καταλαβαίνω, απευθύνομαι και στην αντιπολίτευση, υπάρχει ομοφωνία, άρα παίρνουμε αυτή την απόφαση με βάση το σκεπτικό του κειμένου και νομίζω να εξισοδοτήσουμε τον κύριο Κοτσόνιο ως αρμόδιο αντιδήμαρχο να κάνει από αύριο τις επαφές με τους εκπροσώπους
και της αντιπολίτευσης, αν θέλουν να είναι κάποιοι, και των συνδικαλιστικών οργάνων και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, και να οργανώσουμε άμεσα, αφού ενημερώσουμε και τα σχολεία, τα οποία θίγονται από όλα αυτά, είναι φυσικά το νηπιαγωγείο Σκοπέλου, αλλά είναι και άλλα που ακόμα, όπως το Τρίτο Λύκειο, που ακόμα είναι σε αποχή, διαμαρτυρία, αλλά και τα σχολεία τα οποία γίναν συγχωνεύσεις στην αρχή της χρονιάς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, και να κάνουμε τα απαραίτητα προς το Υπουργείο Παιδείας. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι σε αυτό το θέμα μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Να μπούμε στην ημερήσια διατάξη, μάλλον στις ερωτήσεις, ναι. Ο κύριος Τσακίρης, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, κύριε Τσακίρη, μισό λεπτό, παρακαλώ. Άλλος. Πάμε, κύριε Τσακίρη. Ρωτήσω τον κύριο τακτικό. Ενδεχομένως να έχετε επιληφθεί, αλλά απλά επειδή έχει περάσει αρκετό χρονικό διάστημα. Να μιλήσετε, μιλάτε, κύριε Τσακίρη. Επειδή έχει περάσει αρκετό χρονικό διάστημα, ήθελα να ρωτήσω το κάτι. Με επιμέλεια του πρώην Προέδρου, του κύριου Πετρέλη, του Λιμνικού Ταμείου, είχε φτιαχτεί ένα μνημείο για τη λεσβιακή φάλαγγα στο Πλωμάρι και με πληροφόρησε ότι έχει καταστραφεί. Έχει σπάσει εντελώς και τα λοιπά το μνημείο. Δεν ξέρω αν έχετε πληροφόρηση. Απλά σας το λέω, μου στέλνει και κάποιες φωτογραφίες. Αν θέλετε, ρίξτε μια ματιά. Δεν έχω πληροφορηθεί για αυτό το συμβάν. Ωραία, ό,τι θέλω να σας βοηθήσω, να σας δώσω. Ναι, απλώς σας ενημερώνω. Και ό,τι μπορούμε από την πλευρά μας να κάνουμε, είμαστε διαθέσιμοι. Ωραία, ωραία. Και κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα, επειδή από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα πέρασε αρκετό χρονικό διάστημα, ώστε να μπορούμε να το εισηγηθούμε, ενδεχομένως να είναι στα όρια του επίκαιρου. Έτσι, θα ήθελα, καταρχήν θέλαμε σαν συνδυασμός να το φέρουμε, αλλά με μεγάλη μας χαρά είδαμε ότι η τοπική δημοσιογραφία κατάφερε να το επιτύχει αυτό για να φτιαχτεί το σπίτι του Ηλία Βενέζη. Εντούτοις, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη στο Σώμα, το Δημοτικό Συμβούλιο, κάθε πρώτη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, να κρατάμε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της γενοκτονίας της μικρασιατικής καταστροφής. Στο πλαίσιο των όποιων εκδηλώσεων, φέτος δεν γίνανε εκδηλώσεις από το Δήμο Μητυλίνης, τουλάχιστον θα θέλαμε να υπάρξει μια θεσμοθέτηση αυτού σαν όργανο, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, και στην πρώτη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου να κρατούμε ενός λεπτού σιγή, δεδομένου ότι τα τρία τέταρτα σχεδόν όλοι μας είμαστε απόγονοι αυτών των ανθρώπων, ένας λεπτός σιγής μνήμη των δικών μας των προγόνων. Ήταν θέλαγα να το θέσω πολύ πιο μπροστά, αλλά απλά δεν επιδέτηκε τώρα αυτή εδώ η συνεδρίαση. Το θέτω και θα ήθελα, αν μπορούμε, να το υιοθετήσουμε και σαν Δημοτικό Συμβούλιο και να γίνει θεσμός, διότι ξέρετε πολύ καλά, μπορεί στα αυτιά σας και στα αυτιά όλων να ακούγεται κάπως εμπουσιώδες, αλλά ως ταγή αυτού του τόπου θεωρούμε ότι διδάσκουμε την κοινωνία συνήθως κυρίως με συμβολισμούς. Και θεωρώ ότι αυτός είναι ένας καλός συμβολισμός, ώστε να μείνει παρακαταθήκη και να διδάσκονται και οι επόμενες γενιές, ώστε να αναρωτιούνται για ποιο λόγο τηρούμε αυτή την ενός λεπτού σιγή. Αυτά τα δύο θέματα, τίποτα άλλο. Ωραία. Κύριε Δήμαρχε. Συμφωνούμε και μια χαρά. Ναι, να το υιοθετήσει. Μπορούμε να το γράψουμε ως απόφαση, κύριε Κρυπιντήρη. Εκ μέρους του συνδυασμού το προτείνουμε, έτσι, εκ μέρους του κύριου Κουφέλου. Για την πρώτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του κάθε του Σεπτεμβρίου. Εντάξει, κύριε Κρυπιντήρη. Κύριε Φραγκόπουλε. Η ερώτησή μου απευθύνεται στο Δήμαρχο ως Πρόεδρο της Αναπτυξιακής, του Αναπτυξιακού Οργανισμού. Προηγουμένως όμως θα ήθελα έστω και ετεροχρονισμένα να του διατυπώσω δημόσια τις ευχές για χρόνια πολλά, με υγεία και θετική άβρα σε οτιδήποτε καταπιάνεται. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα... από εκεί και ύστερα, λοιπόν, να περάσω στην ουσία του ερωτήματος. Τα αγγλικά δεν βλέπω, Δήμαρχε, αλλά δεν περάζει. Επιφυλάσσω. Λοιπόν, λίγο πριν αποχωρήσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή από τα δημοτικά ζητήματα, αν θυμάμαι καλά,
Είχε δρομολογήσει λοιπόν ένα έργο που αφορούσε στην ασφαλτόστρωση του δρόμου προς το Χιτά. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είχε συμβασιοποιηθεί κιόλας επί των ημερών τους. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να μάθω είναι πού βρίσκεται η υπόθεση και εάν έχουν προκύψει εμπόδια, προσκόμματα ή δυσκολίες στη συνέχεια του. Καταρχάς, ευχαριστώ για τις ευχές. Πολύ σωστά το είπατε, είναι η ασφαλτόστρωση Χιτά, το δρόμος από το Διαβολόρεμα έως το Χιτά εκεί, απαραίτητο έργο. Δημοπρατήθηκε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης διοίκησης του αναπτυξιακού οργανισμού. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη φάση όπου έχει προκύψει ανάδοχος, έχει πάει σύμβαση στο ελεγκτικό συνέδριο και ήρθε απάντηση από το ελεγκτικό συνέδριο η οποία λέει ότι η προγραμματική που υπήρχε μεταξύ Δήμου και Αναπτυξιακής με τα χρόνια, γιατί ήταν μια διαδικασία που ξεκίνησε 2-3 χρόνια πριν, αυτή τη στιγμή έχει λήξει και χρειάζεται μια τροποποίηση. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Μόλις τροποποιηθεί η προγραμματική, ξαναστέλνουμε τη σύμβαση στο ελεγκτικό συνέδριο και νομίζω ότι προχωράει, δεν έχει καμία άλλη εμπλοκή. Τι εμπλοκή του Δήμου Δυτικής Λέσβου? Ένα τμήμα του συγκεκριμένου δρόμου είναι εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Άρα θα χρειαστεί μια τριμερής προγραμματική. Η απόφαση που ήρθε από το ελεγκτικό συνέδριο να αναφέρει κάτι τέτοιο, αυτό μπορούμε να το εξετάσουμε. Φυσικά αν έχει τμήμα που ανοίξει Δυτική Λέσβο, προφανώς ίσως χρειάζεται και μια προγραμματική του Δήμου Δυτικής Λέσβου με την αναπτυξιακή για το τμήμα που αντιστοιχεί και για να καταλαβαίνουν οι πολίτες ότι μας επιτρέπει ως αναπτυξιακή να εκτελέσουμε έργο σε τμήμα που ανήκει στο... είναι αντίστοιχα με τις προγραμματικές που γίνεται με την περιφέρεια για όλα τα έργα ή με άλλους φορείς. Κύριε Αποστήδη. Ναι. Κύριε Δημάρχε, στα πλαίσια της επίσκεψής μας στο Σκόπελο για το θέμα το συγκεκριμένο, μας έθεσαν οι γονείς ένα θέμα και θα ήθελα σήμερα να το διευκρινίσετε, που αφορά τον παιδικό σταθμό του Σκοπέλου. Δηλαδή, ενώ ο παιδικός σταθμός, ας πούμε, του Παπάδου, το έργο υλοποιείται της προσαρμογής στις διατάξεις και στην νομοθεσία, στο παιδικό σταθμό Σκοπέλου 1,5 χρόνο, 1,5 μήνα μετά, και ενώ τα παιδιά έχουν μεταφερθεί στη μηχανή του ψύχα, πώς λέγεται, στο πολυκέντρο, έτσι δεν είναι, μαζί με τα άλλα παιδιά του Παπάδου, δεν λειτουργεί ο παιδικός. Και μάλιστα λόγω του φορτισμένου κλίματος που υπάρχει στο χωριό και είναι λογικό, ακούστηκαν απόψεις ότι ο Δήμος πάει να καταργήσει το παιδικό αυτό και να ενσωματώσει τα παιδιά στον Παπάδο, προφανώς βλέποντας έτσι την εξέλιξη που υπάρχει στο νηπιαγωγείο ή στα διπλανά νηπιαγωγεία. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκαθαριστεί το θέμα αυτό και επιπλέον, αν δεν ξέρετε να μας πείτε, ας πούμε, πού βρίσκεται το έργο, γιατί 1,5 μήνα δεν μείναν τα παιδιά μέσα και αν μπει ο εργολάβος μια εβδομάδα πριν ή 10 μέρες πριν να πάνε εκεί που ξέρω εγώ πρέπει να πάνε. 1,5 μήνας ταλαιπωρούνται τα παιδιά και έχουν μεταφερθεί. Για ποιο λόγο? Θα σας απαντήσει ο κύριος Πανός Αρμόδιος Πρόεδρος. Εγώ απλά να ηρεμήσω τους γονείς ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση κατάργηση του παιδικού σταθμού Σκοπέλου. Ίσα-ίσα προχωρήσαμε άμεσα στη σύνταξη της μελέτης για να εναρμονιστεί με το προεδρικό διάταγμα. Είναι και ένα πανέμορφο διατηρηταίο κτίριο. Σήμερα πάλι το πρωί που πήγα στο νηπιαγωγείο να δω τους γονείς, έτυχε να το επισκεφτώ απ' έξω από εκεί πέρα, άρα δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα. Να πω επίσης ότι η εργολαβία του Σκοπέλου ήταν μετά από τον Παπά. Έτσι δεν είναι ότι ξεκινήσανε ή δημοπρατήθηκαν μαζί. Κύριε Σπανέ, αν θέλετε να δώσετε κάποιες λεπτομέρειες επιπλέον. Καλησπέρα και από μένα. Κύριε Αγουστίδη, έχουν ξεκινήσει εργασίες. Ο εργολάβος είναι εκεί και σήμερα μίλησα με τον υπεύθυνο μηχανικό του κύριο Πέρο,
Τα κουφώματα έρχονται αύριο μεθαύριο, έχουν αρχίσει, έχουν κάνει κάποιες εργασίες και πήγανε. Είναι και το είδαμε και εμείς, δεν υπάρχει έργο, δηλαδή πας στον παπά δόσες φορές περάσαμε, υπάρχει. Έτσι. Έχει καθυστερήσει ο εργολάβος, συμφωνώ μαζί, αλλά έχει εγκατασταθεί το συνεργείο, έχουν ξεκινήσει εργασίες στο υπόγειο και στον εσωτερικό χώρο. Περιμένουμε τα κουφώματα αύριο μεθαύριο, θα είναι εκεί όπως με ενημέρωσε ο κύριος Πέρος. Και τα παιδάκια κάνουν λίγο υπομονή και οι γονείς τους πήγαν τους μίλησε. Σήμερα είχαν γιαγιασμό, κανένα πρόβλημα με το σκόπελο. Όπως θα τελειώσει και ο παππούδας, θα τελειώσει και ο σκόπελος. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Εδώ θα είμαστε, το κουβεντιάζουμε. Ωραία. Προχωράμε στα εκτός ημερησίας τα οποία έχουν επιτεθεί. Φαντάζομαι ότι δεν έχουμε καμία αντίρρηση, έτσι δεν είναι κάποια θέματα. Κύριε Καρασάβα. Έγκριση του τροποποιημένου σχεδίου κανονισμού οργάνωση και λειτουργία χριστουγεννιάτικη πασχαλινή αγορά ψυχαγωγικών παιχνίων και τι εορταστικέ περιόδου Χριστουγέννων Απόκριων Πάσχα και στο Δήμο. Είναι θέματα τα οποία θα περάσουμε σε μια έκτακτη δημοτική επιτροπή. Ένα από αυτά είναι αυτό που ανέφερε ο πρόεδρο. Παρακαλώ την κυρία Χιωτέλη να μα το εξηγήσει. Λοιπόν, το κατεφύγον να εξηγήσω πρώτα-πρώτα ότι να εξηγήσω το κατεφύγον γιατί ζητάμε να συζητηθεί ως επίγουσα διαδικασία αυτό το θέμα. Αφού εγκριθεί η συγκεκριμένη κανονιστική, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε προσκλήσεις, προκηρύξεις, για να έρθουν να εγκατασταθούν είτε τα παιχνίδια, είτε οι επαγγελματίες οι οποίοι θα προσφέρουν τα προϊόντα τους, όλα αυτά που θα έχουν σχέση με το Χριστουγεννιάτικο χωριό. Αυτό για να γίνει χρειάζεται μια διαδικασία περίπου 45 ημερών. Άρα μετρώντας τις μέρες είδαμε ότι πρέπει να προλάβουμε να το περάσουμε από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί προχωράμε σε νέα κανονιστική μελέτη, σε νέο κανονιστικό σχέδιο, γιατί στο προηγούμενο κανονιστικό σχέδιο που υπήρχε, δεν είναι ότι δεν υπήρχε, δεν περιλαμβανόταν η τοποθεσία Πάρκο Αγίας Ειρήνης. Άρα λοιπόν αυτό έπρεπε να συμπεριληφθεί και μετά να ξεκινήσει η διαδικασία όπως είχε γίνει νομίζω και το 22. Είχε ξανασυζητηθεί. Άρα λοιπόν, ο χρόνος είναι αυτός που καθορίζει το ότι σας φέρνουμε σήμερα ως επίουσα διαδικασία και ζητάμε να συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα. Ένα πράγμα μόνο θέλω να ρωτήσω. Βλέπω, επειδή δυστυχώς δεν κατάφερα να ήμουν στη Δημοτική Επιτροπή εκείνη. Ερωτήσεις επί του θέματος τώρα, εκεί. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής. Βλέπω υπάρχει, χωρίζεται σε δύο σκέλη η εισήγησή σας. Ωραία. Βλέπω λοιπόν ότι η εισήγησή σας χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο έχει την λειτουργία των ψυχαγωγικών παιχνιδιών. Η δεύτερη είναι η κατεξαίρεση δωρεάν παραχώρηση των οικισμών, λέει, σε πολιτές που θα συμμετάσχουν στην Χριστουγεννιάτικη αγορά. Αυτή η κατεξαίρεση δωρεάν παραχώρηση θα γίνεται με κάποιο κριτήριο? Το δεύτερο, όπως πολύ καλά προσέξατε, μπαίνει ξεχωριστά γιατί είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο και η πρόταση αφορά μόνο τη φετινή χρονιά, τη διοργάνωση
του φετινού Χριστουγεννιάτικου χωριού. Το κριτήριο της δωρεάν παραχώρησης, ρωτάτε αν θα μπαίνει με κάποιο κριτήριο. Ή γενικά πώς θα μπαίνουν, πώς θα εγκαθίστανται. Επειδή είπατε ότι θα υπάρξει ένας διαγωνισμός όσον αφορά τα παιχνίδια, όσον αφορά τις, φαντάζομαι, κάποιο κηλικείο, κάποιος θα παράγει. Κατάλαβα. Λοιπόν, αφού ψηφιστεί λοιπόν η κανονιστική, μετά θα πρέπει να προχωρήσουμε στις προκηρύξεις που θα γίνει από τη διεύθυνση, την ανάλογη διεύθυνση του Δήμου, την υπηρεσία του Δήμου. Εδώ ποιο είναι το ζήτημα. Θα γίνει κανονικά η πρόσκληση και θα έρθουν να δηλώσουν όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν μέσα σε αυτό το δρόμο, μέσα σε αυτή την εκδήλωση. Πώς ακριβώς θα γίνει αυτό, για όλα τα χρόνια περιγράφεται αναλυτικά μέσα. Πώς θα γίνει η πρόσκληση, τι πρέπει να φέρουν, ποια είναι τα χαρτιά που πρέπει να προσκομίσουν, όλα αυτά περιγράφονται. Επίσης, λέμε ότι σε περίπτωση που είναι πάνω από τον αριθμό, θα δείτε μέσα στην κανονιστική, ότι έχουμε έως 10 σπιτάκια. Και σε κάθε, για κάθε η προκήρυξη, για κάθε ομάδα θα ορίσει συγκεκριμένο αριθμό. Δηλαδή, δεν θα έρθουν 10 ζαχαροπλάστες και κανένας, ας πούμε, με ροφήματα. Δηλαδή, θα γίνει προκήρυξη που θα λέει 5 για είδη ζαχαροπλαστικής, 2 για ροφήματα, 1 δεν ξέρω και τι άλλο. Όταν λοιπόν ο αριθμός είναι πάνω από τον αριθμό των σπιτιών που διατίθενται, λέει πάλι μέσα η κανονιστική ότι θα γίνει κλήρωση μπροστά στο Δημοτικό Συμβούλιο και μπροστά στους παρευρισκόμενους. Τώρα, μόνο για φέτος και ζητάμε να αφαιρέσουμε την πληρωμή, να μην ζητήσουμε να πληρώσουν οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες που θα ζητήσουν να μπουν μέσα. Το κάνουμε για ένα πολύ απλό λόγο. Λέμε ότι η πρώτη φορά που διοργανώνεται σε τέτοιο εύρος, γιατί εκεί πέρα μέσα θα χωρέσουν περισσότερα σπιτάκια, έχει καιρό να γίνει και λόγω COVID και όλων αυτών των καταστάσεων που προηγήθηκαν. Θέλουμε λοιπόν να λειτουργήσει ως ένα κίνητρο, να έχουμε μεγαλύτερη προσφορά. Και το ζητάμε μόνο για φέτος. Από εκεί και πέρα θα λειτουργήσει ο κανονισμός όπως ακριβώς περιγράφεται. Το ένα λοιπόν είναι ο κανονισμός και το δεύτερο που μπαίνει ξεχωριστά είναι αυτή η πρόνοια που είναι προσωπικό αίτημα για φέτος. Άρα λοιπόν όσον αφορά το κομμάτι των ευάλωτων από ό,τι λέτε και των φιλανθρωπικών δράσεων, αυτό είναι για του χρόνου? Όχι, το κομμάτι των ευάλωτων έτσι κι αλλιώς είναι ατελώς. Είναι ατελώς και από τον προηγούμενο κανονισμό. Yeah. Ισχύει και για φέτος. Για τις ευάλωτες ομάδες δεν θα βάλουμε ούτε έβαλαν ούτε θα βάλουμε τέλη λοιπόν, και κανένα θα υπάρχει χρόνο. Μια ειδική κατηγορία για τις ευάλωτες ομάδες, για την οποία θα διατεθούν συγκεκριμένος αριθμός οικίσκων. Που είναι εκτός των 10. Που είναι εκτός των 10. Ωραία. Άρα λοιπόν οι υπόλοιπες 10 θα είναι κατόπιν αιτήσεων και μετά κληρώσεως. Ναι, γιατί για τις ευάλωτες ομάδες. Για τις ευάλωτες ομάδες έχουμε προβλέψει με βάση τον αριθμό αιτήσεων, έχουμε μιλήσει μαζί τους. Αν είναι παραπάνω, 5x5, 25 τετραγωνικά θα είναι ο χώρος που θα εγκατασταθούν. Αν είναι παραπάνω και δεν χωράνε, που μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, έχουμε προβλέψει να κάνουμε μοίρασμα των ημερών. Δηλαδή να είναι 5 μέρες οι δύο, άλλες 2, άλλες 5 μέρες, πάντα σε συνεννόηση μαζί τους. Η διάρκεια είναι 30 μέρες, γράφεται μέσα και εδώ θέλω να πω ότι πρέπει να αναφερθεί και να γραφεί στα πρακτικά και η ημερομηνία η συγκεκριμένη, κύριε Κρυπιντήρη, πρέπει να αναφέρουμε συγκεκριμένα τις ημερομηνίες λειτουργίας, γιατί είναι 30 μέρες λέει η κανονιστική, αλλά εμείς φέτος προτείνουμε να λειτουργήσει από τις 11 12 έως τις 3 11. Και το καταθέτω για να γραφεί. 3 πρώτου, συγγνώμη, μέχρι τις 3 πρώτου. Και το λέω ναι για να γραφεί στα πρακτικά. 11 12 έως 3 πρώτου, έτσι. Μέσα στο Χριστουγεννιάτικο χωριό, όχι. Εντάξει, οι εκδηλώσεις των Θεοφανίων είναι εκτός Χριστουγεννιάτικου χωριού. Και επίσης, αν είδατε, υπάρχει και ένα άλλο σκέλος που αφορά τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης αυτών των εκδηλώσεων, για το οποίο θα σας κάνει
πρόταση ο Δήμαρχος, μέσα στην εισήγηση γράφει κανονιστική, μας λέει από ποιους πρέπει να αποτελείται αυτή η Επιτροπή. Από δύο αιρετούς, από τον πρόεδρο της κοινότητας και από δύο εργαζομένους του Δήμου Μυτιλίνης. Κύριε Δήμαρχε. Ναι. Να προτείνω τα πέντε τα Να συνεπικουρήσω. Για να γίνει αντιληπτό στο σώμα, για να στηθούν εκδηλώσεις σε δημόσιους χώρους, πρέπει να υπάρχει μια κανονιστική εκ του νόμου. Αυτά όλα είναι εκ του νόμου. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα θεσμικό, ένας νόμος, κυβερνητικός κανονισμός. Υπήρχε για την πλατεία Σαφούς, είχαμε φτιάξει πεμερόν για την πλατεία Σαφούς, υπάρχει για το δημοτικό κήπο δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο. Εκ του νόμου είναι αυτό ένα μήνα και γίνεται κλήρωση. Αυτό περιλαμβάνει τις εθελοντικές ομάδες και όταν κάποιος δεν μπορεί, μοιράζει συνήθως οι πεπατημένοι είναι ένα σπιτάκι για να μπορούν όλοι, επειδή όλοι έχουν θέσει στον ήλιο, να μοιράζονται ένα σπιτάκι. Παράδειγμα, τρεις-τέσσερις μέρες ανάλογα με τις εθελοντές. Γιατί επειδή είναι και εθελοντές, απασχολούν και εθελοντικά ανθρώπους, δεν μπορούν να πληρώνουν εργαζομένους, έχουν έξοδα κτλ. Και απλώς θα ήθελα να ρωτήσω. Ακριβώς όπως να ρωτήσω. Ρωτήσω. Ναι. Η τεχνική μελέτη. Για πόσο έχει ψηφιστεί η τεχνική μελέτη για το συγκεκριμένο. Αυτό είναι κανονισμός. Μπορεί να ισχύει του χρόνου κτλ. Για φέτος η τεχνική μελέτη πόσα περιλαμβάνει, σπιτάκια κτλ. Η τεχνική μελέτη, η οικονομική, επειδή έχει πέρασει τεχνική. Εντάξει, αυτό. Να, κύριε Δήμαρχε, προτείνω την κυρία Θεοτέλη Ριφίλη, αρμόδια αντιδήμαρχος πρόεδρο, τον κύριο Τσιβούλη Χρήστο, αντιδήμαρχο περιβάλλοντος και πρωτογενούς τομέα και υπεύθυνο για τα καταστήματα, τον κύριο Ευσταθίου Μανώλη, πρόεδρος κοινότητας Μυτιλίνης, και από υπαλλήλους τον κύριο Παπαδέλη Δημήτρη Πάλιο της Διεύθυνσης Πολιτισμού και τον κύριο Κολατάκο Βασίλη, που είναι για την ώρα ο μοναδικός μας δημοτικός αστυνόμος. Λοιπόν, κάτι άλλο νομίζω. Κύριε Αγωστίδη, εντάξει, είμαστε έτσι. Μια ερώτηση έτσι διευκρινιστική, επειδή δεν το ξέρω το θέμα. Μια που ανέφερε ο κύριος Τσακίρης, ανέφερε. Οι κανονιστικές είναι χωρικές. Επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Τσακίρης στο θέμα. Χωρικές. Νομίζω περνάει ομόφωνα, δεν υπάρχει αντίρρηση. Πάμε στο δεύτερο, κύριε Καρασάβα, για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της ΟΔΟΠΗ. Είναι ένα θέμα που το περάσαμε με τελευταία έκτακτη Δημοτική Επιτροπή. Η ΔΕΑ πρέπει να εκτελέσει ένα έργο στη Ζωοδόχο Πηγής. Η πρόταση είναι να κλείσει η Ζωοδόχο Πηγής για 10 μέρες. Θα πρέπει όμως να πούμε το εξής. Προέκυψε ένα ζήτημα με την περιφέρεια, η οποία 18, 19 και 20 του μηνός, Οκτωβρίου, θα σφαλτοστρώνει το κόμβο. Οπότε, μετά από συνεννόηση... Το κόμβο στη Βόρεια Παράκαμψη, να εξηγήσω, ναι, στην έξοδο της πόλης, ναι, εδώ στη ΔΕΗ. Ναι, στη Βόρεια Παράκαμψη. Αυτός που δουλεύουμε. Λοιπόν, οπότε θα πάνε πίσω οι εργασίες της ΔΕΗ, γιατί καταλαβαίνετε ότι επιτρέπουμε στην παράκαμψη και θα ρίχνουν άσφαλτο εκεί. Οπότε να πάρουμε απόφαση σήμερα ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν πάλι για 10 μέρες. Έτσι δεν αλλάζει αυτό. Στις 21 Δεκάτου. Εντάξει. Ναι, πάμε. 34η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Μυτιλίνης. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Ερωτήσεις. Ναι. Κύριε Καρέκο, η έγκριση δωρεάν παραχώρηση του Δημοτικού Πολιτικού Μυστεγνών στο Πολιτιστικό Σύλλογο Μυστεγνιώτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα και από μένα. Έχουμε ένα αίτημα από το νόμο εκπρόσωπου του Πολιτιστικού Συλλόγου Μυστεγνιώτες, όπου θα κάνουν μια συνάντηση χοροδιών της Λουτρόπολης Θερμής και Κορίνθου στα πλαίσια μουσικής εκδήλωσης που οργανώνει το χοροδιακό τμήμα του Συλλόγου και ζητάνε την αίθουσα του Πολυκέντρου στις 3 Εντεκάτου για να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση.
και το φέραμε γιατί πρέπει να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο η παραχώρηση, μια και είναι 3/10. Λοιπόν, προχωράμε. Να περάσει, να αναφέρω και τα δύο θέματα. Το ένα του που έθεσε ο κ. Τσακίρης για την πρώτη ως Δημοτικό Συμβούλιο κάθε Σεπτέμβρη για την τήρηση ενός λεπτού σιγή. Και το ψήφισμα που έπρεπε. Απόφαση. Ναι, μια απόφαση. Ναι, έχουμε απόφαση όσον αφορά τα θέματα γιατί στην εκπαίδευση. Λοιπόν, μπαίνουμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κύριε Δήμαρχε, το πρώτο θέμα, η έγκριση προσχώρησης του Δήμου Μητυλίνης στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο των Δημάρχων για την ενέργεια και το κλίμα. Ναι, νομίζω είναι μια συνδιάσκεψη δημάρχων από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμμετέχουν πάρα πολλοί Δήμοι και της Ελλάδας αλλά και των άλλων χωρών και είναι ως εισήγηση για να συμμετέχουμε κι εμείς. Νομίζω έχουμε μόνο να κερδίσουμε από τέτοιες συμφωνίες. Ναι. Όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα για την πρωτοβουλία αυτή, εντάσσεται στην στρατηγική της Ένωσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και ειδικότερα στο στόχο της πράσινης ανάπτυξης και παραγωγής βιώσιμης ενέργειας, η οποία βέβαια αποβλέπει στην εξασφάλιση αυτός ο στόχος αυξημένων κερδών σε αυτούς που λέμε πράσινους ομίλους, επιχειρηματικούς ομίλους. Στο όνομα λοιπόν αυτής της ανάπτυξης βαφτίζεται πράσινη η καρκινογόνος καύση απορριμμάτων και η πυρηνική ενέργεια, νομιμοποιούνται οι καταπατήσεις οικοσυστημάτων και περιοχών σπάνιου φυσικού κάλους για την εγκατάσταση ΑΠΕ, καθώς και η ανεμπόδιστη επιχειρηματική δράση στις προστατευόμενες περιοχές Natura, ενώ προωθείται και η μεταφορά τοξικών αποβλήτων σε τρίτες χώρες όπως στην Αφρική και στην Ασία. Απ' την άλλη πλευρά, η πολιτική αυτή αποθεώνει την ατομική ευθύνη των πολιτών, ενώ οι λαϊκές μάζες, παρά την αλματώδη αύξηση της παραγόμενης ενέργειας από τις ΑΠΕ, καταδικάζονται σε ενεργειακή φτώχεια, αλλά και στην ένταση της εργασίας, στη μείωση των πραγματικών μισθών και στην αβάσταχτη ακρίβεια. Ενώ την ίδια ώρα καταγράφεται τεράστια έλλειψη των αναγκαίων υποδομών και μέσων που αφορούν την αντιπυρική, αντιπλημμυρική και αντισεισμική προστασία με τραγικά αποτελέσματα για τους Ευρωπαίους πολίτες. Σε αυτή την πολιτική επιδιώκει η Επιτροπή να εντάξει και τους Ευρωπαϊκούς Δήμους με το προτινόμενο σύμφωνο. Για τον λόγο αυτό, ως Λαϊκή Συσπήρωση, προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο την καταψήφισή της. Ευχαριστώ. Αυτό ήταν τοποθέτηση, έτσι. Λοιπόν, κάποιος άλλο ερωτήσεις. Λοιπόν, άρα περνάει κατά πλειοψηφία. Αφού είναι την καταψήφιση, πάμε. Κύριε Καρασάβα, κανονισμός παραχώρησης. Προχωράμε στα επόμενα θέματα. Είναι θέματα που έχουν περάσει από την Δημοτική Επιτροπή. Είναι κανονισμός παραχώρησης και λειτουργίας δημοτικών χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος, πολιτιστικών κέντρων και τμήματων του Δήμου Μητυλίνης. Κυρία Χιωτέλη, αν θέλετε. Ναι. Όπως ξέρετε, μετά την κατάργηση του νομικού, περιήλθαν στη Διεύθυνση Πολιτισμού πολιτιστικά κέντρα, τα οποία ανήκαν στο νομικό, ανήκαν με την έννοια της ευθύνης της λειτουργίας, όχι κτηριακά. Και γι' αυτό το λόγο, και συζητώντας και με τους Προέδρους και με τους Αντιδημάρχους των Δημοτικών Ενωτήτων, θεωρήσαμε και προχωρήσαμε στη θέσπιση ενός κανονισμού λειτουργίας που να είναι ενιαίος για όλα τα πολιτιστικά κέντρα των δημοτικών ενωτήτων. Αντίστοιχος υπάρχει για το Δημοτικό Θέατρο, αλλά θεωρήσαμε ότι ο κανονισμός του Δημοτικού Θέατρου έχει μια ιδιαιτερότητα, οπότε δεν πρέπει, μάλλον τα πολιτιστικά κέντρα των χωριών έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Με την έννοια αυτή προχωρήσαμε στην θέσπιση ενός τέτοιου κανονισμού λειτουργίας των πολιτιστικών κέντρων που υπάρχουν και λειτουργούν στα χωριά. Ταυτόχρονα, επειδή ακριβώς είχε προηγηθεί και ο κανονισμός του Δήμου, όπου είχαμε ορίσει και περιγράψει τα σχήματα τα καλλιτεχνικά που υπάρχουν στη Διεύθυνση Πολιτισμού και που λειτουργούν, περιλάβαμε μέσα και την λειτουργία των καλλιτεχνικών σχημάτων, γράφοντας για τον τρόπο που πρέπει να θεσπιστούν, να λειτουργούν και
και να υπάρχουν και να δραστηριοποιούνται. Αυτός είναι ένας ενιαίος κανονισμός λειτουργίας, λοιπόν, για όλα τα πολιτιστικά κέντρα και τα τμήματα του Δήμου. Τον φέραμε στη Δημοτική Επιτροπή και σήμερα τον φέρνουμε με απόφαση Δημοτικής Επιτροπής για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν θέλετε κάτι άλλο επιμέρους, ναι. Βοηθήσω. Βεβαίως. Θα πρέπει να θεωρώ, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να συμπληρωθεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ναι. Πρέπει να περάσει από το. Αλλά μου φαίνεται η απόφαση Δημοτικής Επιτροπής είναι η σύγκριση. Επικρατεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι. Οπότε, ναι, το εξής, για να αποφευχθούν, το λέω λόγω της εμπειρίας μου, δηλαδή από την καθημερινότητα, κάποιες δυσλειτουργίες είναι το εξής. Έρχεται παράδειγμα μία παραγωγή η οποία θέλει να παίξει στον Παπάδο. Έτσι. Θα δοθεί δωρεάν, θα κόψει, θα δώσει εισιτήριο, θα πληρώσει μίσθωμα. Θεωρώ ότι για την πιο εύρυθμη λειτουργία του κανονισμού να γραφεί μία παράγραφος η οποία να λέει ότι για όσα ζητήματα δεν επιλύονται, παραπέμπουμε στον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου. Γιατί στον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου, αν θυμάμαι καλά, είχα βάλει ότι για θέματα, για πολιτιστικούς χώρους που είναι παρόμοιους δηλαδή, ισχύει ο κανονισμός. Αν είναι εφικτό, το λέω πρόταση, κάνω εσείς κρίσας, εσείς στη Δημοτική Αρχή. Αλλά έτσι θα επαφευθούν πολλά παρατράγουδα, εν πάση περιπτώσει, να το πω έτσι. Το άλλο είναι, δεν ξέρω, αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι, δεν ξέρω κατά πόσο να τώρα, παράδειγμα, έφερε ένα σύλλογο σε ένα αίτημα για να παραγωγηθεί ένα ολόκληρο πολυκέντρο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για άλλα θέματα μείζωνα σημασία δεν έχει αρμόδιο το Δημοτικό Συμβούλιο και καθόμαστε να αποφασίσουμε αν θα παραδώσουν για μια μέρα, θα παραχωρήσουν για μια εκδήλωση. Μήπως θα πρέπει, δεν ξέρω, μπορεί να μου διαφεύγει, να προβλέπετε, ότι να οριστεί μέσα, να πει μέσα στον κανονισμό ότι υπεύθυνο, στα κλειδιά δηλαδή, θα δίνει, θα παραχωρεί δωρεάν, θα μισθώνει, είναι ο εκάστοτε πρόεδρος ή κάποιο μέλος του τοπικού συμβουλίου. Δηλαδή, ώστε να υπάρχει μια αποκέντρωση, εν πάση περιπτώσει, στο τέτοιο. Δεν δίνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, να. Εκτός. Για παράδειγμα, εγώ το 202 το ξέρω, το 202 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτήτων λέει ότι πρέπει να παραχωρείται η χώρα δωρεάν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε συλλόγους. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα καθημερινότητα. Έρχεται μια παραγωγή, έρχεται κάτι. Ποιος θα το παραχωρήσει το κτίριο? Ακριβώς. Εκτός για να προβλεπτείτε, θα υπογράφω ότι δήμαρχος. Θα σας πω ότι υπάρχει και θα. Συζήτηση κάνω εγώ για να βοηθήσω. Πολύ σωστά. Αρχικά να πω ότι είναι πολύ πιθανόν στο εξάμεινο λειτουργίας του κανονισμού να προκύψουν κάποιες δυσλειτουργίες που με μια διόρθωση του κανονισμού μπορούμε στο μέλλον να τις βάλουμε. Τώρα να τις διορθώσουμε. Είναι λογικό αυτό, κάποια πράγματα να διέφυγαν και από την νομική υπηρεσία που μας βοήθησε στη σύνταξη και από εμάς. Τώρα για το συγκεκριμένο ζήτημα, υπάρχει κάτω από όλα αυτά που είπατε, για να μην τα ξαναλέω, η εξής παράγραφος. Σε κάθε περίπτωση, την απόφαση επιβολής ή του αντιτίμου από την παραχώρηση της αίθουσας την έχει το αρμόδιο για τη διάθεση της όργανο. Και επίσης υπάρχει μέσα στον κανονισμό αυτό που λέει ότι για τις υπόλοιπες περιοχές εκτός του Δήμου Μυτιλίνης η αίτηση κατατίθεται στον πρόεδρο της κοινότητας, ο οποίος το κοινοποιεί ως άνω αρμόδιο τμήμα, και επίσης υπάρχει σε ένα άλλο σημείο που λέει ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη του αντίστοιχου αντιδημάρχου και του προέδρου της κοινότητας που βρίσκεται. Μπήκαν όλες οι ασφαλιστικές δικλείδες αυτές, αντιλαμβάνεστε γιατί. Για να δώσετε παραχώρηση, δεν γίνει εκδήλωση. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Η κοινότητα αποφασίζει, παρευρίσκεται ο αντιδήμαρχος, συμφωνούν και κοινοποιούν. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Όμως, εγώ δεν αρνούμαι ότι μπορεί να υπάρχει κάτι το οποίο να είναι δυσλειτουργικό. Η λειτουργία και ο χρόνος θα μας δείξει και εδώ είμαστε να το διορθώσουμε. Και υπάρχει και η απόφαση, και θα ήθελα να δείξω το εξής. Αυτό το δείτε εσείς, ότι πάρα πολλοί σύλλογοι, δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται η κατάσταση, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ουσιαστικά, καταλαμβάνουν ένα πολιτιστικό χώρο. Δηλαδή έρχεται ένα σύλλογο και λέει: θέλω να παρατοχωρήσω, να παραγωγήσω το συγκεκριμένο πολιτιστικό χώρο ως έδρα. Πολλοί το ζητάνε αυτό. Ή έρχονται πολιτιστικοί σύλλογοι και λένε: θέλω να κάνω εγώ σαν σύλλογος, να κάνω τα μαθήματα. Πού μπορεί να συμβεί, γιατί σε ένα μικρό χωριό, πού θα βρουν. Να κάνω μαθήματα.
Δεν υπάρχουν και πολλοί χώροι να κάνουν τα μαθήματα. Αυτό όμως αποκλείει τη λειτουργία άλλων συλλόγων. Δεν ξέρω κατά πόσο το έχετε προβλέψει αυτό. Και το άλλο είναι να συμπεριληφθεί μες στον κανονισμό και ο κανονισμός λειτουργίας του φωτογραφικού εργαστηρίου Μυτιλίνης. Τον έχουμε περάσει ήδη με Δημοτικό Συμβούλιο. Και πόσο, μην απλώς να γραφεί ότι για όσα πράγματα δελτίωνα, ώστε να είναι ένα νέο. Ώστε να είναι ένα νέο πακέτο αυτό. Κυρία Χιωτελή. Έκανες το. Ναι, ναι. Θα ήθελα λίγο να κάνω μια ερώτηση σχετικά με ένα προβληματισμό που έχω βλέποντας το κανονισμό σε σχέση με τη διάθεση αιθουσών σε συλλόγους και σωματεία, ιδίως στην επαρχία, σε σχέση πάντα με την επιβολή αντιτίμου. Έτσι. Εάν ας πούμε σε κάποιους συλλόγους οι οποίοι δεν έχουν έσοδα, δηλαδή μπορεί να είναι σύλλογοι σε χωριά κλπ. Που προσπαθούν με ίδια μέσα, με ίδιους πόρους, βάζοντας από την τσέπη τους τα μέλη κλπ. Να λειτουργήσουν και να προσφέρουν πολιτιστικές εκδηλώσεις στα χωριά μας. Αν ας πούμε υπάρχει πρόνοια σε αυτές τις περιπτώσεις να αντιμετωπίζεται έτσι, επιλεκτικά, θα έλεγα, είναι αντιμετωπίζεται. Κατάλαβα τι θέλετε να πείτε. Ακριβώς αυτό διασφαλίζει αυτή η γραμμή που μπήκε από κάτω, αυτή η πρόταση που μπήκε από κάτω, που λέει ότι σε κάθε περίπτωση θα είναι θέμα του αρμόδιου οργάνου, γιατί αυτό ακριβώς θέλουμε να προβλέψουμε, για αυτούς ακριβώς τους συλλόγους και τις συλλογικότητες που περιγράψατε, και να κάνουμε τον διαχωρισμό ενός μιας θεάς που έρχεται από την Αθήνα ή θέλει να χρησιμοποιήσει το χώρο ή κάποιο που κάνει μια άλλη δραστηριότητα που θέλει να χρησιμοποιήσει το χώρο. Αλλά για να μην βάλουμε όλα αυτά αναλυτικά ένα-ένα-ένα, γιατί κάθε ένα είναι μια ξεχωριστή περίπτωση και κάποια περίπτωση μπορεί να μην περιληφθεί, βάλαμε από κάτω αυτή την πρόβλεψη ότι σε κάθε περίπτωση το αρμόδιο όργανο θα αποφασίσει για το αντίτυπο. Το οποίο είναι αυτή τη στιγμή ο αντιδήμαρχος και το κοινοτικό συμβούλιο. Α. Εντάξει. Το κοινισμό λειτουργίας Δημοτικού Θεάτρου προβλέπεται ρητά. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει. Στη σωματεία, δωρεάν εντελώς. Λοιπόν, περνάει ομόφωνα.